Σάλλο έχει προκαλέσει στην Πιερία η άρνηση ενός στρατιωτικού ιερέα να μεταλάβει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό κατήγγειλαν οργισμένοι υπεύθυνοι του Κέντρου Αποκατάστασης Απολειών Υγείας, ενώ ο ΕΔΕ για το θέμα διενεργεί το ΟΓΕΘΑ. Σοκαρισμένη ακόμη, οι συνοδοί της κατασκήνωσης του Κέντρου Αποκατάστασης Απολειών Υγείας Νεριείδες Λεπτοκαριάς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η ιερέας που λειτουργεί στον ιερό ναό του στρατοπέδου της περιοχής αρνήθηκε να κοινωνήσει παιδιά με προβλήματα αναπηρίας. Φοβάται μην τυχόν ρίξουν την θεία κοινωνία. Του βεβαίωσα ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα παιδάκια μας μπορούν να καταπιούν την θεία κοινωνία. Αλλά δυστυχώς αρνήθηκε. Λίγο μετά το περιστατικό, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων του Κέντρου Κωνσταντίνος Μουσμούτης πήγε να συναντήσει τον ιερέα και να διευθετήσει το θέμα. Ωστόσο, εκείνος όχι μόνο ήταν ανένδοτος στο να τα κοινωνήσει, αλλά χρησιμοποίησε σκληρούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για τα παιδιά. Μου είπε επί λέξη, και αυτό ήταν που με εξόργησε, ότι αυτά τα παιδιά είναι χαζά, αν υπάρχει τέτοια έκφραση. Και μάλιστα ότι όπως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα τελευταία τους και θα καταλήξουν, έτσι και αυτά, σύντομα θα πεθάνουν και αφού δεν έχουν αμαρτίες θα πάνε στον παράδεισο. Όπως εξηγήσαν οι υπεύθυνοι του Κέντρου Περίθαλψης Πένος Σιδηροκάστρου, τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί είναι εξοικειωμένα με τη διαδικασία της θείας λειτουργίας και της θείας κοινωνίας, αφού αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν μεταλάβει χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αυτό οφείλεται στην απειρία του ιερέα, ο οποίος όπως με διαβεβαίωσε δεν του είχε ξανατύχει ποτέ να κοινωνήσει ειδικές ομάδες ασθενών ή παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ζήτησε μήπως κάποια συγγνώμη για τον τρόπο. Βεβαίως, ζήτησε συγγνώμη. Απαράδεκτη και ρατσιστική χαρακτήρισε τη στάση του ιερέα η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Σιλβάνα Καρασαβίδου. Όντως, είναι διαφορετικά. Είναι λιγότερο έξυπνα, ενδεχόμενα λιγότερο όμορφα, αλλά είναι ανθρώπινα πλάσματα και έχουν συναισθήματα και νιώθουν. Η κυρία Καρασαβίδου, μέσω του φορέα της, σκοπεύει να αντιδράσει άμεσα, στέλνοντας καταρχήν επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην Ιερά Μητρόπολη Πιερίας, όσο και στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.